Πριν σας μιλήσω για την έκθεση ενδυματολογικού ενδιαφέροντος που θα παρουσιάσουμε σήμερα, θα σας πω δύο λόγια για το χώρο που αυτή φιλοξενείται. Ένας μη κερδοσκοπικός χώρος που φιλοδοξεί να φιλοξενεί projects ανήσυχων προσωπικότητων και εναλλακτικές ιδέες, καθώς και εκθέσεις, θεματικά parties και events, παραστάσεις αλλά και εργαστήρια, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων δημιουργών, είναι το the.flat, το διαμέρισμα. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων παιδιών και στεγάζεται στον πέμπτο όροφο ενός ανακαινισμένου διαμερίσματος, μιας πολυκατοικίας της δεκαετίας του 50, στην πλατεία Καλλιγά στα κάτω Πατήσια. Το The Flat βρίσκεται στην οδό Καραμανλάκη 14. Η πρώτη έκθεση που φιλοξενείται λοιπόν στο νέο πολιτιστικό στέκι της Πατησίων είναι ένα ενδυματολογικό installation που για 3 εβδομάδες μετατρέπει το χώρο του vintage διαμερίσματος σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για το κοινό. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τώρα τη Μαρίζα Παγκάκη, σκηνογράφο και επιμελήτρια της έκθεσης, για να μας πει περισσότερα. Μαρίζα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νάνση. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για μόδα λοιπόν. Ναι, ναι. Να σας πω λίγα λόγια για το Draft.Made λοιπόν. Όπως ανέφερες και εσύ, πρόκειται για ένα ενδυματολογικό installation, εγκατάσταση να το πούμε και στα ελληνικά, ναι, που στην ουσία έχει στόχο να αναδείξει το sketchbook του καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση της σχεδιάστρια της Ιωάννας Πέτρας Τσαντάκη. Παρουσιάζοντας έτσι με ένα πρωτότυπο, θα έλεγα, τρόπο, τη διαδικασία της εξέλιξης, από τη διαδικασία μάλλον της δημιουργίας και της έμπνευσης του ρούχου μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα. Από τον μπλοκ λοιπόν που σχεδιάζει. Ακριβώς. Από μακέτες των ίδιων των ρούχων, σκίτσα, notes της σχεδιάστριας, μέχρι και αρχικές φωτογραφίες που άντλησε έμπνευση για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Στην ουσία αυτό είναι το κόνσεπτ της συγκεκριμένης έκθεσης. Ο χώρος που επιλέξατε για να γίνει η έκθεση, τι διαφορά έχει από τους άλλους χώρους? Το The Flat έχει, όπως ανέφερες και εσύ, έτσι ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ήρθαμε σε επαφή με τον Δημήτρη τον Μπογδάνο, ο οποίος στην ουσία έφερε εμένα σε επαφή με την Ιωάννα Πέτρα, και αποφασίσαμε να μας φάνηκε πρόκληση όλο αυτό, γιατί όπως ανέφερες και εσύ έχει έναν ιδιαίτερο vintage χαρακτήρα το The Flat, και προσπαθήσαμε κάπως να το διαμορφώσουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά συγχρόνως κρατώντας και το χαρακτήρα του The Flat. Έχουμε παράλληλα και έκθεση μιας σειράς ρούχων που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Ακριβώς. Με αφορμή το Draft.Made λοιπόν, αποφασίσαμε με την Ιωάννα Πέτρα να ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά ρούχων, το Blend Your Days ονομάζεται, που στην ουσία σε πρώτη φάση δημιουργήσαμε μια casual σειρά ρούχων, με αναφορές όμως στην ήδη υπάρχουσα σειρά που παρουσιάζουμε, που είναι ας πούμε τα λίγο πιο haute couture ρούχα της Γιάννας. Θα μπορέσει κάποιος να αγοράσει ρούχα σε περίπτωση? Ναι, βέβαια. Είναι όλα και η σειρά της Ιωάννας Πέτρας, τα άναρση, που είναι ας πούμε το βασικό κομμάτι της έκθεσης, καθώς και τα Blend Your Days, είναι όλα προς πώληση. Δύο σειρές λοιπόν ρούχων. Ναι. Είναι καθημερινή casual ρούχα? Τα Blend Your Days είναι casual, ναι. Είναι πιο φορέσιμα, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Τώρα όμως τα οικονομικά μας τον τελευταίο καιρό δεν επιτρέπουν πολλά ψώνια. Τι γίνεται στον κόσμο της μόδας? Δημιουργούμε με ό,τι έχουμε? Προφανώς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τάσεις. Σίγουρα. Απλά λόγω της κρίσης, όπως αναφέρεις και εσύ, σίγουρα υπάρχει περισσότερη θέληση για δημιουργικότητα. Ακόμα και με λίγα χρήματα έχουμε όλοι έτσι μπει στη διαδικασία του low budget, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά προσιτά και οικονομικά ανάλογα με αυτό που προσφέρουμε.
γιατί ως επιτοπλίστο δεν κάνουμε και μαζική παραγωγή, οπότε καταλαβαίνεις. Πρόκειται για συγκεκριμένα κομμάτια, τα οποία δημιουργούμε και εμείς οι ίδιες. Και προφανώς στηριζόμαστε πλέον περισσότερο στην ποιότητα ενός ρούχου. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Στην ποιότητα και στην πρωτοτυπία, θα έλεγα. Πολύ ωραία. Και στο κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Έμεινε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο αν θέλει κάποιος να επισκεφθεί την έκθεσή σας. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό το, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 5 με 9, στο the.flat, Καραμαλάκι 14, όπως ανέφερες και εσύ, στην πλατεία Καλλιγά. Και θα σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Νομίζουμε ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Είναι σαν να μπαίνεις λίγο στον προσωπικό χώρο του σχεδιαστή και έτσι ξεψαχνίζεις τα πράγματα. Έτσι, κάπως έτσι προέκυψε και η ιδέα για το στήσιμο της έκθεσης. Από τη δική μου έτσι περιέργεια να ψάξω τα σκίτσα και τις μακέτες της Ιωάννας Πέτρας. Αναφέρεστε κυρίως σε γυναίκες έχουν επισκεφθεί την έκθεση μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε μόνο γυναικείο κοινό μέχρι στιγμής, αλλά τα ρούχα που παρουσιάζουμε είναι ως επιτοπλίστο γυναικεία, ναι. Τώρα για τη δικιά μας τη σειρά θα κοιτάξουμε λίγο να μην απευθυνόμαστε μόνο στο γυναικείο κοινό, η αλήθεια είναι, αλλά σε πρώτη φάση και με αφορμή την έκθεση έχουμε κάνει αυτή τη μικρή σειρά ρούχων που απευθύνεται κυρίως στις γυναίκες. Μαρίζα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το όμορφο project. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ακούσαμε τη σκηνογράφο και επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρίζα Παγκάκη. Το όνομα της έκθεσης είναι Draft.Made. Φιλοξενείται και αυτό το Σαββατοκύριακο, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ, Καραμανλάκι 14, στο The Flat.